Όπως και ο Προναγγείλιο, Υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, ο κ. Χρήστος Δήμας είναι μαζί μας σήμερα στο ημερολόγιο. Καλημέρα, κύριε Δήμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Υπάρχει ένα θέμα που έχουμε ξανακουβεντιάσει, αλλά ήθελα να δω την εξέλιξή του, γιατί διαχειρίζεστε ένα σημαντικό. Όχι στο ύψος του ποσού που αφορά, αλλά στη σημασία του, στο ρόλο που παίζει το θέμα της ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας, δηλαδή το μέρος αυτού των χρημάτων που η Ελλάδα δικαιούται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, που θα κατευθυνθούν σε έρευνα και τεχνολογία. Καταρχήν, πόσο είναι και πού βρισκόμαστε τώρα? Αρχικά να σας πω ότι εκτός από τα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και από άλλες δράσεις, όντως έχουμε πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και αυτό είναι, να το πω, μάνα εξ ουρανού. Για πρώτη φορά ενισχύουμε το σύνολο των ερευνητικών κέντρων σε ουσιαστική αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών τους. Είτε αυτό έχει να κάνει με τις κτηριακές εγκαταστάσεις, με την προμήθεια καινούριου υπερσύγχρονου εξοπλισμού, και αυτό αφορά το σύνολο των ερευνητικών κέντρων. Από χτες ξεκίνησαν και οι πρώτες πιστώσεις της τάξης των 43,6 εκατομμυρίων ευρώ για 5 ερευνητικά κέντρα και ένα τεχνολογικό φορέα. Είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το ΕΛΚΕΘΕ, το Ίδρυμα των Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το ΙΒΕΑ, το Βιοιατρικό Κέντρο Επιστημών του Αλέξανδρος Φλέμινγκ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Αυτά που εντάχθηκαν ήδη και συνεπώς αρχίζει η εκταμείευση, Ακριβώς. Και μετά ακολουθούν τα υπόλοιπα ερευνητικά κέντρα και τεχνολογικοί φορείς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για την έρευνα και την καινοτομία δεν πηγαίνουν μόνο για αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών, πηγαίνουν και σε αυξήσεις προϋπολογισμών σε κάποιες πετυχημένες δράσεις που ήδη είχαμε, σε νέες δράσεις για την ενίσχυση της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας, σε δράσεις για το οικοσύστημα καινοτομίας. Άρα έχουμε πολλές δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τώρα, ποιο μέρος από αυτά τα 500 περίπου εκατομμύρια που μου είπατε θα φτάσουν στην νεοφυή επιχειρηματικότητας, στις περίφημες startups, δηλαδή στις προσπάθειες που κάνουν ομάδες νεότερων ανθρώπων να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να αναπτύξουν νέους τομείς, σε νέα πεδία την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα? Κοιτάξτε, από τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ένα σημαντικό κομμάτι προφανώς θα καταλήξει και σε ερευνητικά προγράμματα ή και σε νέες ερευνητικές μονάδες που έχουμε δημιουργήσει, είτε για τη τεχνητή νοημοσύνη που δημιουργήσαμε τον Αρχιμίδη, για την ρομποτική, για τους κουαντικούς υπολογιστές, για την ανθρώπινη γενετιστική και τα super labs, τα οποία συνδέονται με το οικοσύστημα καινοτομίας και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Άρα δεν υπάρχει άμεση στήριξη της νεοφυείς επιχειρηματικότητας, όσο υπάρχει ουσιαστική στήριξη της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας, μέσω των οποίων υπάρχουν πολύ σημαντικές συνέργειες με νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι νεοφυείς και καινοτομούν και φέρουν προστιθέμενη αξία στη χώρα μας. Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι από τα 500 εκατομμύρια ευρώ, με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, έμεσα ή άμεσα, θα επηρεάσει πολύ σημαντικά το ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτός είναι και ο στόχος μας, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκαν πριν από λίγο καιρό, η Ελλάδα το τελευταίο χρόνο είναι η πρώτη σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά το ρυθμό βελτίωσης του δείκτη καινοτομίας. Τι μετράει αυτό? Αυτό μετράει ουσιαστικά τις αλλαγές που γίνονται στην χώρα και στις επιχειρήσεις τα τελευταία 7 χρόνια. Οι αλλαγές μπορεί να είναι φορολογικά κίνητρα, οικονομικά κίνητρα, τεχνολογικές εξελίξεις, δίκτυα υποδομών τα οποία υπάρχουν, συμφωνίες που προκύπτουν σε επιχειρηματικό στάδιο, τα λεγόμενα exit των νεοφυείων επιχειρήσεων. Άρα είναι πολύ επιμέρους δείκτες
οι οποίοι καταλήγουν σε έναν δείκτη. Δεν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε πρώτοι στην καινοτομία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο ρυθμός βελτίωσης της χώρας είναι ο καλύτερος από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά όμως δεν επαναπαυόμαστε, γνωρίζουμε ότι για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε η Ελλάδα να πρωταγωνιστεί στην έρευνα και την καινοτομία, ειδικότερα στην Ανατολική Ευρώπη, έχουμε ακόμα σημαντικό δρόμο να διανύσουμε. Ένα μέρος αυτού του δρόμου είναι αυτό που λέτε οι υποδομές. Ας πούμε τώρα με την ευκαιρία που μιλάμε, επειδή το είχα παρακολουθήσει και μου είχε φανεί πολύ ενδιαφέρον, αυτή η υπόθεση με το κέντρο στη Θεσσαλονίκη προχωράει? Βεβαίως προχωράει, είναι το Thessintech. Ναι, αυτό το Thessintech, που το ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία αυτή. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Να σας πω ότι το Thessintech τώρα περιμένουμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας μια απόφαση για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε στην υλοποίηση του έργου κανονικά. Έχουμε περάσει όλα τα γραφειοκρατικά. Έχει λάβει ενίσχυση σημαντική της τάξης των 70 εκατομμύρων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εκ των οποίων 35 εκατομμύρια ευρώ είναι για το ερευνητικό κέντρο το ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη, που οι νέες του δομές θα χτιστούν μέσα στο Thessintech. Τα υπόλοιπα 35 εκατομμύρια ευρώ είναι στην μη κερδοσκοπική κοινοφελή επιχείρηση, την Thessintech ΑΕ, που διαχειρίζεται το πάρκο. Και επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε υπογράψει και σημαντικές συμφωνίες ακόμα και με το επιστημονικό πάρκο της Μπερσέβα στο Ισραήλ, που εξειδικεύεται σε θέματα κυβερνοασφάλειας, αλλά και με σημαντικές επιχειρήσεις από την Ελλάδα και κάποια πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα εκτός Ελλάδος, με στόχο όντως το Thessintech να καταστεί κέντρο για τα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ναι, κυρίως αυτό. Ναι, δεν είναι μόνο ο οικονομικός ρόλος ή ο ρόλος προσέλκυσης, ας πούμε, νέων ανθρώπων, ακόμη και επιστροφή νέων ανθρώπων που φύγανε γιατί δεν βρίσκανε στην Ελλάδα κάτι που να αντιστοιχεί στις φιλοδοξίες τους. Αυτό μπορεί να τους δώσει. Είναι ότι μπορεί να κάνει τη Θεσσαλονίκη κέντρο για όλα τα Βαλκάνια, κέντρο καινοτομίας, ας πούμε. Όπως το λέτε και στρατηγικά σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Θεσσαλονίκη έχει το πλεονέκτημα, όπως όλοι γνωρίζουμε, ότι απέχει λίγες ώρες από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, από σημαντικές επιχειρήσεις και πανεπιστήμια εκτός Ελλάδος. Και ο στόχος που έχουμε θέσει γενικότερα στην κυβέρνηση, και νομίζω το Thessintech είναι μία από τις πρωτοβουλίες που αποτυπώνει αυτό, είναι να γνωρίζουν οι Έλληνες ταλαντούχοι επιχειρηματίες και νέοι επιστήμονες πώς μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμια κλίμακα από την Ελλάδα. Τώρα, να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά, γιατί ήταν η συζήτηση που έπιασα προηγουμένως και εσείς είστε, νομίζω, από τα νεότερα μέλη της κυβέρνησης, δηλαδή από τους νεότερους με υπουργική ευθύνη. Είναι φανερό ότι υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, υπήρχε ένα θέμα έτσι κι αλλιώς. Τα Τέμπη το έκαναν πολύ εντονότερο και πολύ πιο εμφανές. Μια απόσταση των νέων από το πολιτικό σύστημα, από το κράτος, από την πολιτική γενικότερα. Μια βαθιά απογοήτευση, μια διάθεση απορριπτική. Και αναρωτιέμαι αν υπάρχει γιατριά σε αυτό. Και σε όλα αυτά θα προσθέθετα ότι σε μεγάλο βαθμό υπάρχει και δηλητηριασμένη πολιτική ατμόσφαιρα. Εγώ αυτό το οποίο θα σας πω είναι ότι η αποχή δεν είναι λύση. Το να μην συμμετέχουμε οι νέοι, αλλά όλοι μας, σε μια εκλογική διαδικασία είναι εις βάρος της ίδιας της κοινωνίας. Όταν απέχουμε από την ψηφοφορία, στην πραγματικότητα αφήνουμε να καθορίσει το εκλογικό αποτέλεσμα ο γείτονάς μας που θα πάει να ψηφίσει ή οι κομματικοί στρατοί οι οποίοι επίσης θα πάνε να ψηφίσουν. Να σας πω ότι κανένας πολίτης δεν συμφωνεί ενδεχομένως 100% με κανένα κόμμα. Αυτό το οποίο όμως θεωρώ ότι καλούμαστε όλοι οι πολίτες να πράξουμε στις εκλογές είναι να δούμε ποιο κόμμα είναι αυτό με το οποίο συμφωνούμε περισσότερο, ποιοι υποψήφοι είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν τη δυνατότητα να μας εκπροσωπήσουν στον κοινοβούλιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τέλειες επιλογές, κανείς δεν τα κάνει όλα τέλεια. Να ψηφίσουμε αυτό που θεωρούμε ότι θα είναι πιο ωφέλιμο για τον τόπο μας και για τη χώρα μας. Κρατώ αυτή την έκκληση υπέρ της συμμετοχής, παρότι μπακάλικα κάποιοι μπορούσαν να λένε με ανατροπία παλιού πολιτευτή ότι οι νεότεροι, αφού δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, καλύτερα να μην ψηφίσουν καθόλου. Το λέω από τη διά σας σκοπιά του κόμματός σας εννοώ, αλλά προφανώς θα ήταν πολύ ανθυγιεινό να το πιστεύει κανείς αυτό.
Ναι, αντιθέτως δεν κάνω έκκληση να πάει να ψηφίσει κάποιος μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Ό,τι και να ψηφίσει, θεωρώ, όπως είπα, τη συμμετοχή απολύτως απαραίτητη. Επιτρέψτε μου να σας πω όμως, επειδή και στην εκλογική μου περιφέρεια, αλλά και στο οικοσύστημα καινοτομίας με το οποίο έχω την πολιτική ευθύνη, έρχομαι σε επαφή με πολλούς νέους. Αυτό το οποίο πρωτίστως θέλουμε οι νέοι είναι καλά αμοιβόμενες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Και αυτό το οποίο μπορώ να πω με πολύ μεγάλη σιγουριά είναι, παρά την κρίση του κορονοϊού, την ενεργειακή κρίση, τις δυσκολίες που έχουμε περάσει, γιατί η πολιτική είναι μια εφαρμοσμένη τέχνη και πρέπει να βλέπουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και όχι τι θα θέλαμε να ισχύει. Έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Πολλές από αυτές είναι καλά αμοιβόμενες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Έχουμε αυξήσει τον βασικό μισθό τα τελευταία 4 χρόνια κατά 20% από τα 650 στα 780 ευρώ. Έχουμε μειώσει τη φορολογία. Αντιλαμβάνομαι ότι και η ανεργία παραμένει πολύ υψηλή, ειδικότερα στους νέους και τις γυναίκες, και ότι οι μισθοί είναι χαμηλοί και ότι προσπαθούμε να τους αυξήσουμε. Αλλά νομίζω ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αποφασιστικά βήματα προς μια κατεύθυνση που νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντική, ώστε οι νέοι να μπορούν να βρίσκουν θέσεις εργασίας που να έχουν μια προοπτική και να τους κρατάει στον τόπο τους. Μακάρι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμα. Καλή σας ημέρα. Εγώ ευχαριστώ.